Για βίαιη, παράνομη και αντιδημοκρατική στάση κατηγορεί τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα για Φθηνό Νερό ο Δήμαρχος Τυρνάβου Νίκος Μαλάκος. Ο Δήμαρχος Τυρνάβου τόνισε σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι η τιμολογιακή πολιτική για το νερό δεν πρέπει να αλλάξει, γιατί μόνο έτσι θα κρατηθεί υγιής η δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης και άρδευσης και θα χρηματοδοτηθούν τα έργα του βιολογικού καθαρισμού και της αποχέτευσης. Το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι το ύψιστο όργανο, το ύψιστο δημοκρατικό όργανο μιας πόλης, όπου εκεί οι αντικρουόμενες απόψεις κατατίθενται και αποφασίζεται δια της πλειοψηφίας το όποιο θέμα για τη συνέχεια της συνεδρίασης αλλά και της λειτουργίας του Δήμου. Δυστυχώς, μερίδα πολιτών, εμφορούμενοι ενδεχομένως από μη αναπτυξιακές σκέψεις για το Δήμο αλλά και, και έχοντας ως βαθύτερο σκοπό να εμποδίσουν τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, εισέρχονται στην αίθουσα με βίαιο, αντιδημοκρατικό και παράνομο τρόπο, κλωτσούν έδρανα, βρίζουν και προπυλακίζουν δημοτικούς συμβούλους και αντιδημάρχους, προσπαθούν να επιβάλλουν την άποψή τους και τη γνώμη τους στο Δημοτικό Συμβούλιο, θέτοντας πάντοτε ως δίλημα ότι αν δεν αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο αυτό το οποίο θέτουν αυτοί ως αίτημα, δεν θα γίνει Δημοτικό Συμβούλιο. Όλοι έχουμε τις ευθύνες μας. Κυρίως όμως, οι ευθύνες ανήκουν σε αυτούς οι οποίοι με φασιστικές, αντιδημοκρατικές και τρομοκρατικές αντιλήψεις δεν αφήνουν να λειτουργήσει το ύψιστο δημοκρατικό όργανο. Δεν αφήνουν να αποφασίσει η πλειοψηφία που και το 2011 αλλά και το 2012 και με την ψήφο της αντιπολίτευσης ενέκρινε την τιμολογιακή πολιτική. Μια τιμολογιακή πολιτική η οποία και κρατά υγιή την ΔΕΙΑ και κυρίως όμως έρχεται να υλοποιήσει μεγάλα αναπτυξιακά έργα υποδομής, όπως είναι η κατασκευή της αποχέτευσης και του βιολογικού καθαρισμού σε Αμπελώνα, Βριώτοπο και Αργυροπούλη. Ο κύριος Μαλάκος υποστήριξε ότι την επόμενη φορά θα διαφυλαχθεί η νομιμότητα του Δημοτικού Συμβουλίου και ενδέχεται η αστυνομία να εμποδίσει την είσοδο των μελών της Επιτροπής για Φθηνό Νερό στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Η συνέχεια της σφοδρής αντιπαράθεσης μεταξύ της Επιτροπής Αγώνα για Φθηνό Νερό και της Δημοτικής Αρχής Τυρνάβου αναμένεται αύριο στις 7 στο Δημοτικό Συμβούλιο.